Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μας έτσι για να μας ενισχύσετε με την ψήφο σας, ας το πούμε έτσι. Και η Miss Skin, Ελπίδα Κόλτιρ, είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες και σήμερα. Και έχουμε να τα πούμε. Ναι. Είχαμε λίγο, πέρασαν 15 μέρες. Τα νέα σου, καλά είσαι? Καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις λιφαρίδες. Όλες όσες παλιά, ας το πούμε έτσι, αγοράζετε λιφαρίδες όταν θέλετε να βγείτε έξω για να είναι πιο πλούσιες και μπαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μια πιο απλή μέθοδος πλέον. Ναι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Τι είναι τα extension λιφαρίδες? Η προσθετική λιφαρίδων είναι μια νέα τεχνική με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πυκνές, μακριές, γυριστές λιφαρίδες κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Είναι από φυσικό μετάξι, υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, διαφορετική διάμετρος, διαφορετική καμπυλότητα για να μπορούμε στην ουσία να εξειδικευτούμε και να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές λιφαρίδες που έχει ο καθένας. Να πετύχουμε έτσι λοιπόν ένα ναι μεν εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αλλά πάντα απόλυτα φυσικό. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι το υπερβολικό, φυσικά και μπορούμε, αλλά συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα για να μπορούμε να είμαστε καθημερινά εντυπωσιακές, χωρίς να δίνουμε έτσι με πολύ χρόνο στις γλυφαρίδες. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά εγώ που είμαι ξανθιά και οι γλυφαρίδες μου είναι ουσιαστικά στην άκρη τελείως ξανθές. Είναι άσχημο. Δηλαδή, άμα δεν είναι βαμμένα τα μάτια και, είμαι και άσπρη, φαίνεται λίγο άχρωμο. Δίνει ένταση στο βλέμμα. Οι γλυφαρίδες δίνουν ένταση στο βλέμμα. Ναι, γι' αυτό. Είναι δύσκολη η εφαρμογή, είναι δηλαδή μεγάλη σαν διαδικασία να βάλεις extension γλυφαρίδες? Η διαδικασία είναι απλή, αλλά η πρώτη εφαρμογή παίρνει και το μεγαλύτερο, χρειάζεται και το μεγαλύτερο χρόνο, διότι τοποθετούμε μία-μία. Είναι η μέθοδος one by one. Τοποθετούνται ουσιαστικά πάνω στις ήδη υπάρχουσες λιφαρίδες? Τοποθετούνται ακριβώς μισό ή ένα χιλιοστό από τη ρίζα της λιφαρίδας. Έτσι λοιπόν τους δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να αναπνέουν και να αναπτύσσονται κανονικά. Μάλιστα. Τοποθετούμε λοιπόν σε όλες τις λιφαρίδες, να γεμίσουμε την περιοχή για να έχουμε αυτό το φυσικό ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Να ζητήσω κάτι, μόνο πάνω, όχι και κάτω. Μόνο στις πάνω. Μόνο στις πάνω. Είναι ασφαλή στη διαδικασία η συγκεκριμένη, δηλαδή για τα μάτια, γενικά, δηλαδή είναι τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν για να τοποθετηθούν και να κρατηθούν οι λιφαρίδες στη θέση τους, είναι ασφαλή? Είναι απόλυτα ασφαλή σε όλη διαδικασία και αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, διότι η κόλλα που χρησιμοποιούμε είναι υποαλλεργική, είναι μη ερεθιστική. Μάλιστα, χρησιμοποιείται και στη συγκόλληση ανθρώπινων ιστών στα χειρουργεία. Στη δική μας τεχνική δεν ακουμπά σε καμία περίπτωση με το δέρμα, στο δέρμα. Και δεύτερον, λόγω του ότι τοποθετούμε μισό ή ένα χιλιοστό από τη ρίζα, είναι πολύ σημαντικό να μην επηρεάζεται ο κύκλος ο αναγεννησιακός της λιφαρίδας και αναπτύσσονται κανονικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στην ουσία ανάμεσα στις συνεδρίες συντήρησης που κάνουμε, βλέπουμε ότι οι δικές μας λιφαρίδες όχι μόνο δεν επηρεάζονται, αλλά εμφανίζονται πιο δυνατές. Διότι δεν δέχονται αυτόν την καθημερινή ταλαιπωρία με τη μάσκαρα, με την τοποθέτησή της, αλλά κυρίως με την απομάκρυνσή της, που τρίβουμε βία τα μάτια για να φύγει. Άρα δεν χρειάζεται μετά να ξαναβάλουμε μάσκαρα? Δεν χρειάζεται ούτε να βάλουμε μάσκαρα, ούτε να χρησιμοποιήσουμε ψαλίδι για να τις γυρίσουμε, ούτε βαφή περμανάντων λιφαρίδων. Δεν χρειάζεται. Είναι ήδη από μόνο του έντονο, εντυπωσιακό, φυσικό. Μάλιστα. Πόσο χρόνο πρέπει να έχουμε διαθέσιμο έτσι, για να γίνει αυτή η διαδικασία? Η πρώτη εφαρμογή διαρκεί περίπου μία μισή ώρα. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για μια συνεδρία συντήρησης, μπορεί να κρατήσει από 30 λεπτά ως 45 λεπτά. Μάλιστα. Και κάθε πότε χρειάζεται ουσιαστικά η συντήρηση αυτή για τις λιφαρίδες? Εξαρτάται βέβαια και το πόσο προσεκτικές είμαστε και ίδιες. Μπορούμε, ναι βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι σαν ένα μέσο χρονικό διάστημα που διαρκεί το αποτέλεσμα μπορεί να φτάσει έως και τους 2 μήνες. Αυτό επηρεάζεται και από τον αναγεννησιακό κύκλο που έχει ο καθένας λιφαρίδες μας και από τη συντήρηση που κάνει, αν τηρεί σωστά και πιστά τις οδηγίες που εμείς δίνουμε. Υπάρχει κάποια περίπτωση στο κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε πρόβλημα στα μάτια, δεν ξέρω τι, που να είναι απαγορευτικό για τη διαδικασία της συγκεκριμένη? Δεν υπάρχει κάποια ατένδειξη. Σαφώς, αν μιλάμε για μία μόλυνση στο μάτι, θα πρέπει να γίνει η θεραπεία από τον οφθαλμίατρο και τις οδηγίες που έχει δώσει κανονικά και πιστά. Δεν δουλεύουμε. Υποχωρούν τα συμπτώματα και συνεχίζουμε και ξεκινάμε κανονικά την όλη διαδικασία. Η περίπτωση επιφυκίτιδας. Δεν απαγορεύεται να δουλέψουμε, διότι δεν επηρεάζει κάπου την αλλεργία αυτή.
Ωστόσο, όμως, αποφεύγουμε να δουλέψουμε όταν βρίσκεται στην έξαρση κυρίως, διότι το άτομο νιώθει συχνά τον κνισμό. Ναι, οπότε θα τρίβει τα μάτια του και θα απομακρύνει τις βλεφαρίδες που εμείς βάζουμε. Δεν θα έχει λοιπόν μάλλον τη διάρκεια που μπορεί να έχει σε άλλη περίπτωση. Τις βρέχουμε κανονικά, πλένουμε το πρόσωπό μας κανονικά. Ναι, δεν επηρεάζεται με το μυαλό. Απλά δεν τρίβουμε με μεγάλη δύναμη τα μάτια αυτό. Απαγορεύεται, οι οδηγίες οι βασικές είναι ότι 8 ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή δεν ρίχνουμε νερό και κανένα άλλο προϊόν. Μετά όμως τις 8 ώρες. Ναι. Μπορούμε να πλύνουμε κανονικά το πρόσωπό μας, να ρίξουμε νερό, να κάνουμε ντουζ, να κάνουμε μπάνιο. Το νερό δεν επηρεάζεται κόλλα. Άρα λοιπόν είναι και μια ιδανική λύση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σωστά. Βέβαια. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε καθαριστικά και γενικότερα προϊόντα με βάση το λάδι. Και τα αντικαθιστούμε με προϊόντα που έχουν βάση το νερό. Το λάδι είναι αυτό που διαλύει την κόλλα, οπότε είναι επικίνδυνο να πέσουν οι βλεφαρίδες που εμείς έχουμε τοποθετήσει. Και φυσικά να μην τρίβουμε βία τα μάτια μας. Λοιπόν. Αυτό, συγγνώμη, αυτό συνήθως ούτως ή άλλως απαγορεύεται γενικότερα. Η έντονη τριβή, διότι καταστρέφουμε και το κολαγόνο γύρω από τα μάτια. Πρώτον, και δεύτερον, ταλαιπωρούμε και τις δικές μας βλεφαρίδες. Είτε έχουμε τα extension, είτε όχι. Είτε βλέπουμε και έτσι κάποιες φωτογραφίες που από την τοποθέτηση ουσιαστικά της βλεφαρίδας. Μπορούμε να βάλουμε και πιο έντονες ακόμα, γιατί μας το είπες λίγο στην αρχή. Το σαν αποτέλεσμα να δει μέχρι πόσο έντονο μπορεί να είναι. Επειδή λες ότι δεν θα φορέσουμε μάσκαρα ότι, μετά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς κινούμαστε σύμφωνα με τις βλεφαρίδες που έχουμε, τη βάση που έχουμε να δουλέψουμε. Μάλιστα. Έτσι πετυχαίνουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα που δεν θα τρομάξει κανέναν και θα έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Από εκεί και πέρα μπορούμε να γίνουμε όσο υπερβολικοί θέλουμε ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Συνήθως το τελευταίο καιρό μας το ζητάνε ηθοποιοί στο θέατρο που θέλουν να πετύχουν αυτό το έντονο, την ένταση στο βλέμμα τους και σαφώς με μία μάσκαρα δεν μπορούν να το πετύχουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλη απόσταση από το κοινό, είναι ιδανική λύση. Με μία μάσκαρα ή με αυτές τις μονοκόμματες που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να γίνει αποκόλληση ανά πάσα στιγμή. Και πάρα πολύ εύκολο, τώρα έχω πατήσει βέβαια, πάρα πολλές φορές. Διότι γίνεται τοποθέτηση στο δέρμα. Οπότε λόγω της κινητικότητας του βλεφάρου δημιουργείται ο κνισμός. Ακόμα και αν κατά λάθος κάνεις αυτή την κίνηση, ακριβώς, μπορεί να ξεκολλήσει το πλάι και μπορεί να φύγει. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με τις πρόσθετες που βάζουμε εμείς. Ούτε φαίνεται η συγκόλληση αυτό καθόλου. Καθόλου. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν χρειάζεται μετά να βάλεις μάσκαρα αυτό, δηλαδή. Δεν χρειάζεται και μάλιστα αυτός είναι ο σκοπός μας, γιατί με αυτήν την τεχνική έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε σχεδόν έτοιμες όσον αφορά το μακιγιάζ, εντυπωσιακό και φυσικά δεν ταλαιπωρούνται οι βλεφαρίδες μας και αντιθέτως ενισχύονται, τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για τα υπόλοιπα που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί στο Ινστιτούτο Αισθητικής, στο δικό σας το MISKIN, κάνετε και άλλα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει και το μόνιμο μακιγιάζ, το οποίο θα το έχετε δει. Είτε περίγραμμα χιλιών, είτε σκιά στο μάτι. Στα φρύδια ή περίγραμμα, τη γραμμή liner που λέμε. Τη γραμμή του eyeliner, που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο να το έχεις. Ακόμα και για εσάς που δυσκολεύεστε με το eyeliner, το μόνιμο eyeliner σας βοηθάει, έστω και αν θέλετε μετά να το πατήσετε από πάνω, ώστε να είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, εμείς ποτέ δεν δίνουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένα μακιγιάζ βραδινό. Γίνεται η τοποθέτηση με αυτή τη λεπτοχρωστική στην ουσία, κάνοντας βλεφαρίδες να φαίνονται λίγο πιο πυκνές, πιο πυκνές, και σταματάμε σε συγκεκριμένο σημείο για να δώσουμε ένα εφέ ανωδικό στο βλέμμα, χωρίς όμως να μας δεσμεύει στην εικόνα μας, χωρίς να είναι κάτι το υπερβολικό όταν θα ξυπνάμε, γιατί θα ξυπνάμε πλέον με αυτό. Σωστά. Βρίσκουμε λοιπόν τεχνικές τέτοιου τύπου που είναι πάντα με απόλυτη ασφάλεια και με σεβασμό στο σώμα μας και στην υγεία μας, για να είμαστε έτοιμες. Και μια πάρα πολύ ωραία τεχνική επίσης που θα πούμε τις επόμενες φορές, πολύ περισσότερα πράγματα για εκείνη, είναι ουσιαστικά μια τεχνική που έχετε για τα φρύδια. Ειδικά για περιπτώσεις όπως είμαι και εγώ, που έχουμε βγάλει λίγο τα φρύδια μας λίγο ατσούμπαλα. Και δεν υπάρχει καλοσχηματισμένο ουσιαστικά φρύδι, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το πρόσωπο. Υπάρχει τεχνική που σχηματίζει ουσιαστικά από την αρχή. Σχηματίζουμε, δουλεύουμε και εκεί με το σχηματισμό τρίχα-τρίχα. Αυτό πάντα μας δίνει το πλεονέκτημα του φυσικού αποτελέσματος. Πάντα είναι σαν τατουάζ, πώς είναι? Δεν είναι τατουάζ. Διαφοροποιείται για δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, για την φύση των χρωμάτων. Τα χρώματα είναι ορυκτά.
δεν είναι χημικά τοξικά όπως είναι στο τατού. Mm. Αμέσως μετά μπορούμε να γίνουμε αιμοδότες, κάτι τέτοιο με το τατού δεν ισχύει. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά με τη φύση του χρώματος και όσον αφορά και με την απόδοσή του, αλλά και με την τεχνική του. Δεν γεμίζουμε, δεν μαυρίζουμε όλο το φρύδι, αν έχουμε δει περιστατικά τατουάζ. Σχηματίζουμε, σχεδιάζουμε, ζωγραφίζουμε λεπτές τριχούλες ανάμεσα και από τις δικές μας, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν όμως, για να δημιουργηθεί αυτή η φυσική εικόνα. Γιατί το βασικό πλέον. Ναι. Τις περισσότερες φορές που έχω δει κοπέλες που έχουν κάνει τατού στα φρύδια. Είναι αυτό το. Είναι αυτό το. Ακριβώς. Όλο το οποίο είναι τέλεια σχεδιασμένο, αλλά είναι ψεύτικο. Ναι, και φαίνεται ότι είναι και ψεύτικο πάρα Όχι, πολύ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το βασικό είναι ότι έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, δεν διαρκεί για πάντα. Mm-hmm. Το χρώμα δεν ξεθοριάζει, δεν κοκκινίζει, δεν αλλοιώνεται το χρώμα του. Υπρασινίζει, γιατί γι' αυτό ακριβώς. Και μας δίνει τη δυνατότητα εμείς να επανασχεδιάζουμε το φρύδι, διότι το πρόσωπό μας αλλάζει μορφολογία. Ανάλογα και με τη δεκαετία της ηλικίας που είμαστε. Σωστά. Αλλάζουν οι ανάγκες μας, αλλάζουν το χρώμα των μαλλιών μας, αλλά κυρίως αλλάζει η μορφολογία του προσώπου. Οπότε αυτό υποχωρεί, αποβάλλεται από το δέρμα τον οργανισμό. Σιγά. Εμείς το επανασχεδιάζουμε, το επαναπροσδιορίζουμε για να ακολουθούμε πάντα τις φυσικές γραμμές του προσώπου. Μάλιστα. Διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με το τατού. Το μόνο στο οποίο μπορούμε να το συσχετίσουμε είναι ότι σαν τεχνική τοποθετούμε χρώμα μέσω μιας βελόνας. Δουλεύουμε όμως λίγο πιο ψηλά στο δέρμα, κάποια χιλιοστά. Μάλιστα. Και είναι τρίχα-τρίχα για να υπάρχει ουσιαστικά το τέλειο αποτέλεσμα. Και δεν το συζητώ, δηλαδή, βλέπω και κοπέλες που ξερίζουν τα φρύδια τους και κάνουν τατουάζ, γιατί θεωρούν ότι το δικό τους σχήμα δεν είναι τόσο καλό, οπότε κάνουν κάτι τέτοιο. Πραγματικά μπείτε στη διαδικασία, αν δεν είστε ευχαριστημένοι από το σχήμα των φρυδιών σας, από το να κάνετε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Πώς μας είπες ακριβώς τεχνική? Είναι η μέθοδος, είναι το μόνιμο ημιμόνιμο μακιγιάζ. Μόνιμο ημιμόνιμο μακιγιάζ, που ουσιαστικά περιλαμβάνει τα φρύδια, περιλαμβάνει τη γραμμή του eyeliner, το περίγραμμα των χιλιών σας, τι άλλο ξεχνάω. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς διάφορα σχέδια, γράμματα, λέξεις στο σώμα μας. Σωστά, είναι και αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς θα σας υποχρεωτήσουμε για σήμερα. Αύριο έχουμε μια πάρα πολύ πλούσια εκπομπή. Καταρχήν, έχουμε την Αγγέλικα Θεοδωρίδη, αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, με την οποία θα μιλήσουμε για τα παιδικά δωμάτια και πώς μπορείτε ουσιαστικά να διακοσμήσετε υπέροχα και οικονομικά το παιδικό δωμάτιο του παιδιού σας. Επίσης, έχουμε τη Λένα Γεωργά από το Spinning. Την είχαμε φιλοξενήσει και από λίγο χρονικό διάστημα για να μάθετε, για όσους από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε με την γυμναστική σε επαγγελματικό επίπεδο, πώς μπορείτε ουσιαστικά να γίνετε Spinning Instructor και πάρα πολλά άλλα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και τους αγαπημένους celebrities, γιατί σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο να δούμε τι έχει το Γόβα Στιλέτο. Μπείτε όμως στο Γόβα Στιλέτο και δείτε όλες τις ειδήσεις για τους αγαπημένους σας celebrities. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλά.